Αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο περισσότερες από μία φορές ότι επαφές τεχνοκρατών γίνονται με τεχνοκράτες. Επαφές πολιτικών γίνονται με πολιτικούς. Η ιστορία η προηγούμενη που γίνονταν επαφή τεχνοκρατών, που ήταν τα τεχνικά κλιμάκια, με υπουργούς που είναι πολιτικοί, είναι μια ιστορία η οποία. Και αν έχει τεχνοκράτη πολιτικό. Δηλαδή ο Γκίκας Χαρδούβαλης είναι ένας τεχνοκράτης πολιτικός. Ο Στουρνάρας είναι ένας τεχνοκράτης πολιτικός. Λοιπόν, έχει και τα δύο καπέλα. Εδώ λοιπόν. Καλά κάνεις και το φέρνεις, αλλιώς σκεφτόμουν. Και βασικά και ο Βαρουφάκης τι, τεχνοκράτης πολιτικός. Αλλιώς σκεφτόμουν να το φέρω εγώ. Είναι προφανές ότι αρκετοί μέσα στο Eurogroup ήθελαν να διαπραγματεύονται όχι με τον Βαρουφάκη, αλλά με τον Χαρδούβελη, με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι είναι ένας άνθρωπος που την ώρα που του είχαμε αναθέσει την διαπραγμάτευση. Μόλις παραδείχθηκες ότι ο Χαρδούβελης διαπραγματευόταν. Για λογαριασμό της χώρας. Διότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν διαπραγματευόταν ο Χαρδούβελης. Μα γι' αυτό τον προτιμάγανε, επειδή πήγαινε. Εκεί έλεγε ναι και όταν φοβόταν λίγο πιο πριν έπαιρνε τα λεφτά, τα σπάγε σε 7 χίλιαρα και τα βγάζε μυστικά έξω από τη χώρα. Είναι προφανές. Κάτσε, περίμενε. Δεν θέλω να κυτρινίσω. Θες να πιάσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε. Βεβαίως. Πάμε. Πες μου κάποιον από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να έχει βγάλει, ενώ είναι ο διαπραγματευτής της χώρας, κρυφά τα λεφτά του στο εξωτερικό. Πες μου έναν. Δεν το έκανε. Απ' όλα δεν ήταν διαπραγματευτής. Αυτό ναι. Ο Χαρδούβελης ήταν διαπραγματευτής. Ήταν ο βασικός οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, του Παπαδήμου εκείνη την εποχή. Εντάξει. Για να μην μπούμε για τον ιδιωτικό τομέα, όπου υποτίθεται ότι έχει βγάλει τα λεφτά, διότι από το ρεζουμέ του προκύπτει ότι σχεδόν όλα τα χρόνια δούλευε στον κρατικό τομέα, σαν σύμβουλος πρωθυπουργών, σε κρατικές τράπεζες κτλ. Αυτό το αφήνω. Καταλαβαίνουμε την ποιότητα των δύο γραμμών διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, Γιώργο, κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη και σε ποιον δεν μπορεί. Δηλαδή το ερώτημα είναι, οι τροϊκανοί, οι επικεφαλείς των κλιμακίων, δεν θα δουν υπουργό. Το είπαμε αυτό τώρα, προχώρησε η κουβέντα, επανήλθες. Ναι, σου είπα ότι αυτό έχω καταλάβει εγώ. Και αυτό είναι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση από την αρχή. Ότι οι τεχνοκράτες μιλάνε με τεχνοκράτες, με τα μπλοκάκια και τα εξελόχαρτα, οι πολιτικοί μιλάνε με πολιτικούς. Άμα αναγκαστεί ο πολιτικός να μιλάει με τεχνοκράτη, αρχίζει σιγά σιγά να χάνει το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης. Έτσι δεν είναι. Θα το δούμε αυτό εδώ. Είναι ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά είναι κάτι αυτό. Καινούριο και θα το νομίζω, δούμε. Νομίζω ότι έχει μια σημασία αυτό. Αλλά αν θέλεις να επιστρέψουμε στο ζήτημα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Εγώ κιόλας επειδή το ακούω αυτό το επιχείρημα συνέχεια. Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν χρήματα ή οι οποίοι έχουν και χρήματα στο εξωτερικό, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει την φορολόγηση αυτών των χρημάτων. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω ότι είναι υπέρ τους. Και όχι εναντίον τους για να χρησιμοποιείτε ως αντιεπιχείρημα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς εσύ. Όχι.